Παγκόσμια ημέρα κατά του διαβήτη 14 Νοεμβρίου και οι επιστήμονες δίνουν έμφαση στην πρόληψη, ενώ το μήνυμα του φετινού εορτασμού είναι εκπαίδευση για την πρόληψη. Άλλωστε, οι επιπλοκές της νόσου μπορεί να είναι μοιραίες για τον ασθενή. Πρόκειται για ένα χρόνιο μεταβολικό νόσημα από το οποίο πάσχουν πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι στην Ελλάδα και σχεδόν 537 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως. Το πλέον ανησυχητικό όμως είναι ότι σχεδόν το 50% των πασχόντων δεν γνωρίζει ότι πάσχει από την νόσο. Η 14η Νοεμβρίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια ημέρα για τον Ζακχαρώδη Διαβήτη από τη Διεθνή Ομοσπονδία Διαβήτη και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Όπως εξηγεί ο παθολόγος διαβητολόγος Θανάσης Μιχαλόπουλος, ο διαβήτης τύπου 2 αφορά άτομα κυρίως άνω των 40 ετών, ενώ είναι πολύ σημαντικό για τους πολίτες να γνωρίζουν ότι ο διαβήτης σχετίζεται με την υπαριθμόν 1 αιτία θανάτου στη σύγχρονη εποχή, τις καρδιαγγειακές νόσους, καθώς ο διαβήτης επηρεάζει τα μεγάλα και τα μικρά αγγεία. Η επιστήμη, ειδικά τα τελευταία χρόνια, έχει προσφέρει αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης της νόσου. Όμως, σημαντική είναι η πρόληψη, δηλαδή να μην υπάρξουν οι προϋποθέσεις ανάπτυξης της συγκεκριμένης νόσου. Οι άνθρωποι μετά από τα 40 θα πρέπει να προσέχουν, να κάνουν μια φορά το χρόνο εξέταση ζαχάρου και με αυτήν μπορεί να βγει συμπέρασμα εάν έχουν διαβήτη ή αν έχουν προδιάθεση να αναπτύξουν διαβήτη. Δεν είναι μόνο η ηλικία, είναι και κάποιες ειδικές ομάδες που χρειάζεται να προσέξουν περισσότερο. Και αυτοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν άλλα νοσήματα, άλλους παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου. Και ποιοι είναι αυτοί? Είναι οι άνθρωποι βέβαια με εγκατεστημένη καρδιαγγειακή νόσο, οι άνθρωποι που έχουν πίεση, που έχουν χοληστερίνη, όπου καπνίζουν, όπου είναι παχύσαρκοι και εκείνοι που έχουν κληρονομική προδιάθεση. Εκείνοι των οποίων ο πατέρας, η μάνα ή τα αδέλφια έχουν εμφανίσει καρδιακή νόσο. Και από τις γυναίκες, εκείνες οι γυναίκες οι οποίες εμφάνισαν διαβήτη στην εγκυμοσύνη τους ή ακόμα και να μην εμφάνισαν διαβήτη στην εγκυμοσύνη, εάν γέννησαν παιδιά πάνω από 4 κιλά βάρος. Ο διαβήτης χωρίζεται σε δύο μεγάλες ομάδες. Η μία ομάδα είναι ο τύπου 1 διαβήτης, τον οποίο υπάρχει απόλυτη έλλειψη ινσουλίνης γιατί έχει καταστραφεί το πάνκρεας με έναν άγνωστο εμβολής μηχανισμό αυτοάνωσο και αφορά κυρίως νεότερες ηλικίες και μικρά παιδιά. Ο μεγάλος πληθυσμός των διαβητικών είναι η τύπου 2 διαβήτη. Είναι εκείνα τα άτομα με διαβήτη που εμφανίζουν την νόσος μετά τα 30 και είναι κατά κανόνα παχύσαρκοι ή υπέρβαροι. Τι μπορούν να κάνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι? Θα πρέπει πρώτα απ' όλα να το ξέρουν, γιατί ένα μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων με τύπου 2 διαβήτη δεν το γνωρίζουν. Και για να το γνωρίσουν πρέπει να το υποψιαστούν πρώτα και θα το υποψιαστούν από μια σειρά από απλά συμπτώματα. Παραδείγματος χάρη, αν αρχίσουν και σηκώνονται το βράδυ να ουρήσουν, ενώ προηγουμένως δεν το έκαναν. Όταν στεγνώνει το στόμα, χωρίς λόγο. Όταν υπάρχει ίσως υπερβολική πείνα. Όταν υπάρχουν υποτροπιάζουσες ουρολοιμώξεις. Το καλό βέβαια τα τελευταία χρόνια είναι ότι έχουμε στη διάθεσή μας κάποια φάρμακα που έχουν πλειοτροπικές δράσεις. Τι σημαίνει? Στοχεύουν σε πολλά πράγματα. Δεν ρυθμίζουν μόνο το ζάχαρο. Πριν όμως κλείσουμε, θα ήθελα με την άδειά σας να πω δύο κουβέντες για μια προσπάθεια που έχει ξεκινήσει εδώ στην Κέρκυρα εδώ και 4 χρόνια. Και αφορά τα παιδιά με τύπου 1 διαβήτη και τις οικογένειές τους. Έχει φτιαχτεί ένα σύλλογος. Και σε αυτό το σύλλογο γίνεται μια προσπάθεια να ενημερωθούν όσο πιο καλά γίνεται αυτά τα άτομα και οι οικογένειές τους. Πιστεύω ότι η συμμετοχή όσο περισσότερων ατόμων με τύπου 1 διαβήτη και των οικογενειών τους σε αυτή την προσπάθεια θα δώσει τη δυνατότητα να μπορέσουμε στον χώρο της Κέρκυρας να βελτιώσουμε τις συνθήκες, παραδείγματος χάρη τους σχολικούς νοσηλευτές, την εκπαίδευση στα καινούρια συστήματα χορήγησης της ινσουλίνης, γιατί η τεχνολογία τρέχει πάρα πολύ γρήγορα.